μετά από συνεχόμενη βροχή 17 Δεκάτου 2022 εδώ στον Κάουρα. Λίγο ασυνήθιστη εικόνα για μέσα Οκτωβρίου, ωστόσο πανέμορφη και βεβαίως καλοδεχούμενη. Από την Πάφο μέχρι τη Λεμεσό και από τη Λάρνακα μέχρι τη Λευκοσία, ισχυρές βροχοπτώσεις στα ορεινά και τα ημιορεινά κατέβασαν ορμητικά νερά, ευτυχώς χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, πέραν βεβαίως από αυτά που διαχρονικά ζουν οι πολίτες της Λάρνακας. Αν και βρισκόμαστε ακόμη στα μέσα Οκτωβρίου, αρκετοί είναι παραπόταμοι που κατέβασαν νερό σε όλη την επαρχία. Μετά από 4 μήνες καλοκαιρίας, η γη ξεδίψασε και άπαντες περιμένουν ένα βροχερό χειμώνα, ο οποίος θα μειώσει ακόμη περισσότερο τον κίνδυνο έλλειψης νερού που καθημερικά χρόνια βιώνει η Κύπρος. Μετά από 3 ημέρες καιρικών φαινομένων, η βροχόπτωση υπερκαλύφθηκε 2 φορές για τον μήνα Οκτώβριο, 13 ημέρες μάλιστα πριν τελειώσει ο μήνας. Είμαστε στο 218% της κανονικής. Η κανονική για τον μήνα είναι 32,7 χιλιοστά, ενώ έχουμε καταγράψει 71,3 χιλιοστά. Βροχής. Μόνο κατά το τελευταίο 24ωρο, πέραν του 1,5 εκατομμυρίου κυβικών μέτρων νερού μπήκε στα φράγματα, ποσότητα που σε άλλες χρονιές δεν συγκεντρωνόταν καθόλου τη διάρκεια του Οκτώβρη, που είναι και ο πρώτος μήνας του νέου υδρολογικού έτους. Είναι ενδεικτικό πως μόνο κατά τη διάρκεια της χθεσινής μέρας συγκεντρώθηκε στα φράγματα ποσότητα νερού 15 φορές περισσότερο από ότι ολόκληρο τον περσινό Οκτώβρη, με την πληρότητα σήμερα να φτάνει το 70,2%, ενώ πέρσι τέτοια μέρα ήταν μόλις το 52%. Πληρότητα η οποία αναμένεται να αυξηθεί αφού αύριο και την Πέμπτη αναμένονται βροχές, κυρίως στα ορεινά και τα ημιορεινά.